Καλώς ήρθατε στα εργαστήρια Φιλιππάκης. Φέτος γιορτάζουμε 50 χρόνια χειροποίητης δημιουργίας και συνεργασίας με τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, γκαλερί και γνωστούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής μπορούμε να αντίσουμε με οποιοδήποτε υλικό, να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα έργο τέχνης, αλλά και να φτιάξουμε πιστά αντίγραφα από οποιοδήποτε αντικείμενο. Η διαδικασία κατασκευής είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χειροποίητη. Η ειδική προετοιμασία και επεξεργασία των υλικών που χρησιμοποιούμε για την αντιγραφή του προς αναπαραγωγή αντικειμένου δεν δημιουργεί αλλοιώσεις, ιδιαίτερα στα μουσιακά εκθέματα. Έτσι, αφού βγάλουμε το καλούπι από τη σιλικόνη, προχωράμε στη δημιουργία του πρώτου αντιγράφου από κερί. Ελέγχουμε την ποιότητά του σε κάθε στάδιο της χύτευσης και επεξεργασίας του. Δουλεύουμε τα κεριά με μεγάλη προσοχή, με διάφορα εργαλεία και υλικά τα οποία μας βοηθάνε να τα καθαρίσουμε από τα περιττά κομμάτια. Προσθέτουμε κερί όπου αυτό είναι απαραίτητο. Κόβουμε τις άκρες και τα λιένουμε με προσοχή. Να μην αλλοιωθεί το σχήμα και τα σχέδιά τους και προχωράμε στο στάδιο της αγωγημοποίησης. Εδώ το καθένα ξεχωριστά γίνεται αγώγημο με ενεώρημα αργύρου ή χαλκού. Ανάλογα το αντικείμενο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ίδιο το καλούπι της σιλικόνης, αφού κάνουμε και αυτό πρώτα αγώγημα. Τώρα είναι έτοιμο να μπει στη συσκευή της γαλβανοπλαστικής. Ο χρόνος παραμονής του μέσα στη συσκευή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, το μέγεθος και το πάχος του μετάλλου που πρέπει να αποκτήσει. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του μέσα στη συσκευή, ελέγχεται για το βάρος του και την ποιότητα του μετάλλου. Ο χρόνος που μένει μέσα στη συσκευή κυμαίνεται από 6 έως 48 ώρες, ανάλογα με το αντικείμενο. Μόλις βγει, πλένεται, αποκολλάται από το καλούπι της σιλικόνης
ή αν πρόκειται για κέρινο μοντέλο, αφαιρείται η βάση στήριξής του και προχωράμε στην αποκέρωση. Με αυτή τη διαδικασία αφαιρούμε το κερί και μένει το μέταλλο προς επεξεργασία. Στη συνέχεια προχωράμε στο στάδιο του κοψίματος και της εφαρμογής διαφόρων εξαρτημάτων όπως κρίκους, βελόνες για καρφίτσες, πέτρες και άλλα. Μετά λιένεται, πατινάρεται, γυαλίζεται και σφραγίζονται οι βαθμοί του μετάλλου για όσα αντικείμενα είναι από ασίμι. Όπου δεν απαιτείται, προχωράμε και στην εφαρμογή επιπλέον διακοσμητικών στοιχείων. Ελέγχεται ξανά η ποιότητά του, ζυγίζεται, συσκευάζεται ένα-ένα ξεχωριστά και πλέον είναι έτοιμο για παράδοση. Κάθε αντικείμενο αποτελεί για μας μία έμπνευση, μία πρόκληση. Κάθε συνεργασία, μία πολύτιμη εμπειρία στα 50 χρόνια συνεχούς συνεισφοράς μας στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού της Ελλάδας μας.